Το εξής, ότι στο ποτάμι δεν ερχόμαστε για να έχουμε την πολιτική ως επάγγελμα. Προσωπικά θεωρώ θετικό το ότι κάποιοι άνθρωποι μετά από χρόνια δεν είναι πλέον στη Βουλή. Δεν μπορεί μια ζωή να είσαι βουλευτής. Κατά το 1 τρίτο ανανεώθηκε η Βουλή. Βέβαια ανανεώθηκε και δια της αλλαγής των συσχετισμών. Τα νέα πρόσωπα τα οποία μπήκαν είναι λιγοστά. Έτσι. Θα δούμε αν αυτή η ανανέωση όμως είναι της ιδίας ποιότητας με την προηγούμενη που είχε ανανεωθεί κατά τα 2/3 η Βουλή. Μάλιστα. 187 πρωτοεκλεγμένη είχε η προηγούμενη Βουλή. Και αυτό σωστό είναι. Και αυτό σωστό είναι. Πάντως σε κάθε περίπτωση δεν είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να περνάει σχεδόν όλη του τη ζωή ως βουλευτής. Άρα μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι σε μια πρωτοβουλία για θητείες θα είναι. Δύο το πολύ θητείες λέτε. Κοιτάξτε, μπορούμε να το βρούμε αυτό το πράγμα. Αν θέλετε, την προσωπική μου πρόταση είναι ότι το βασικό ζήτημα είναι να μπουν θητείες. Όπως και να αλλάξει η διαδικασία. Ναι, βάζετε ένα σωστό πράγμα. Εγώ δεν μπορώ να πω για τα όρια. Δεν είναι δυνατόν να σας πω γιατί το λέω. Αν και εγώ έχω ακόμα χρόνια, αλλά δεν είναι δυνατόν να λέει το κράτος μου. Ότι όταν ξεπεράσεις το τάδε όριο της ηλικίας πρέπει να ανανεώνεις το δίπλωμα οδήγησης στα 70 σου. Γιατί θεωρώ ότι τα αντανακλαστικά σου είναι μειωμένα. Και να του λες του αλουνού ότι μπορεί να παραμείνει. Τα έχουν 800, όχι 400, 800 πολλοί που είναι πάνω από 90. Αλλά δεν έχει σημασία αυτό, λέμε τώρα. Το δικαίωμα του εκλέγεστε όμως. Βεβαίως, δεν μπορεί να το στερήσει κανείς. Δεν μπορεί να το στερήσει τώρα, εντάξει, μην. Για να σας ρωτήσω τώρα εσάς, μην μου ξεφύγετε, κυρία Ταχιάου μου. Έχετε πάρει απόφαση για το τι θα κάνετε όταν θα έρθει για να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ? Θα δώσετε αρνητική ψήφο, θα πείτε παρόν, θα δώσετε θετική ψήφο ή θα απέχετε τις ψηφοφορίες? Πρώτα, αν δεν κάνω λάθος, προηγούνται οι προγραμματικές δηλώσεις. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Ακούμε τις προγραμματικές δηλώσεις και μετά πράττουμε αναλόγως. Πιο κοντά που είσαστε, εγώ θα σας πιέσω, συνάδελφος, είσαστε όπως αντιλαμβάνεστε, πρέπει να βγάλω είδηση. Πιο κοντά που είσαστε, εσείς προσωπικά που είσαστε. Γιατί. Θα υπάρχει και. Σε στίζω έτσι που μου κάνετε το ερώτημα, πιο κοντά σε τι εννοείτε, στο να πούμε, στο να δώσουμε ναι, ή να μην στο δώσουμε. Στο να πείτε όχι, στο να πείτε παρόν ή να απέχετε. Κύριε Παπαδάκη, ας περιμένουμε τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης. Υπάρχουν κάποιες διαδικασίες. Είναι η αρχή, σεβόμαστε τις διαδικασίες και στη συνέχεια θα. Πάντως δεν το αποκλείεται αυτό. Δεν το αποκλείεται. Είπαμε από την αρχή ότι δεν είναι καλός ιονός, δεν ξεκινήσαμε καλά. Το έκτο κόμμα να είναι αυτό από τον αρχηγό του οποίου μαθαίνουμε ότι έγινε κυβέρνηση. Όσο και αν είπατε ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν μπορούσε να κάνει ο ίδιος ρεπορτάζ, οπότε την αρχή της δεδηλωμένης θα έπρεπε να την συνάγει από κάποιες δηλώσεις, δεν ήταν σωστή η διαδικασία.